Κυρία Θεοδώρα Χατζιωάννου, είναι αναπληρώτρια καθηγήτρια ιολογίας στο Πανεπιστήμιο Ροκφέλλερ στη Νέα Υόρκη και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Κυρία Χατζιωάννου, είναι μεγάλη η χαρά μας που σας έχουμε στην εκπομπή. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλή σας μέρα. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Διαβάζω πληροφορίες ότι η έρευνα του δικού σας πανεπιστημίου έδειχνε ότι έρχεται η Όμικρον. Θα θέλαμε να μας πείτε λίγο ακριβώς πώς το εντοπίσατε αυτό και τι νεότερο έχουμε τελικά όλο αυτό το διάστημα μετά την αρχική εμφάνιση της Όμικρον με αυτή την παραλλαγή. Όταν αρχίσαμε αυτή την έρευνα, η οποία μας πήρε ένα χρόνο, δηλαδή ένα χρόνο πριν μελετάμε αυτό το φαινόμενο, αυτό που προσπαθήσαμε να καταλάβουμε είναι πώς θα εξελιχθεί ο ιός, δηλαδή ποιες μεταλλάξεις θα έρθουν μετά. Και το καταφέραμε κάνοντας διάφορα πειράματα στο εργαστήριο, όπου έχουμε έναν ιό ο οποίος δεν είναι τόσο επικίνδυνος όσο ο SARS και τον χρησιμοποιούμε για να δούμε τι πίεση ασκούν στην ακίδα τα αντισώματα που παράγει ο οργανισμός μετά την ίωση. Και καταλήξαμε ότι γύρω στις 20 με 22 μεταλλάξεις στην ακίδα αρκούν για να προσφέρουν στον ιό αντίσταση στα περισσότερα αντισώματα, είτε μετά από τον εμβολιασμό, είτε μετά από την ίωση. Και μετά, 2 μήνες σχεδόν μετά, να πω πρώτα ότι ήμασταν πολύ επιφυλακτικοί, γιατί είπαμε εντάξει, το καταφέραμε αυτό, αλλά ίσως αργήσει κάτι τέτοιο να συμβεί. Ναι. Δυστυχώς όμως η φύση απέδειξε ότι το κατάφερε και όχι μόνο όπως εμείς, αλλά ακόμη καλύτερα. Και έτσι το Όμικρον έχει τώρα 32 μεταλλάξεις στην ακίδα και είναι ακόμα πιο ανθεκτικό στα ενδυσώματα από την ακίδα που εμείς είχαμε προβλέψει. Άρα, κυρία Χατζιωάννου, αυτό που λέτε ότι η φύση και συγκεκριμένα ο ιός, ο οποίος προσπαθεί από ό,τι αντιλαμβανόμαστε και εμείς που δεν είμαστε ειδικοί να επιβιώσει και να συνεχίσει τη δράση του, τώρα που έχει γίνει η παραλλαγή Όμικρον με αυτές τις μεταλλάξεις, τι δείχνει για το μέλλον του ιού, πού πάει δηλαδή η κατάσταση? Ενώ είναι πολύ ανθεκτικό στα αντισώματα που παράγει οι περισσότεροι, είτε από ίωση είτε εμβολιασμένοι με 1 ή 2 δόσεις, τα αποτελέσματά μας τα τελευταία επίσης έχουν δείξει, σε συμφωνία με πολλά άλλα εργαστήρια, ότι η τρίτη δόση κάνει μεγάλη διαφορά. Δηλαδή, παρόλο που η τρίτη δόση είναι ίδια με τις προηγούμενες, καταφέρνει να προωθήσει την παραγωγή αντισωμάτων τα οποία βλέπουν το όμικρον στον οργανισμό μας. Οπότε η τρίτη δόση μετά από 2 δόσεις mRNA ή ο εμβολιασμός μετά την ίωση καταφέρνει να αυξήσει την αντίστασή μας. Ευτυχώς αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό που λέτε για να εξηγήσω στους τηλεθεατές ότι όταν κάποιος καθηγητής είναι καθηγητής ιολογίας, άρα ασχολείται κατά κόρον με τον ιό ερευνητικά και βλέπει τι γίνεται, και όχι μόνο τώρα με τον κορονοϊό και με άλλους ιούς, καταλαβαίνουμε ότι η κυρία Χατζιωάννου είναι κατεξοχήν αρμόδια για να μας εξηγήσει πού πάμε. Και θα αρπάξω αυτή την ευκαιρία για να σας ρωτήσω αν έχετε και μια εικόνα πότε τελειώνει όλο αυτό το κακό, κυρία Χατζιωάννου, πότε καθαρίζουμε με την πανδημία. Δυστυχώς είναι κάτι που βρίσκω πολύ δύσκολο να προβλεφθεί αυτή τη στιγμή. Συνέχεια περιμένουν πολλοί ειδικοί και ακούω συχνά τέτοιες γνώμες ότι αυτή είναι η τελευταία μετάλλαξη που έχουμε δει και τελείωσε. Θα βγούμε σε ύφεση, θα τελειώσει η πανδημία. Δεν το βλέπω έτσι, δυστυχώς. Λυπάμαι πάρα πολύ που θα σας στενοχωρήσω, αλλά για μένα η εξέλιξη του ιού εξαρτάται από εμάς. Εξαρτάται από τα μέτρα που παίρνουν οι κυβερνήσεις, εξαρτάται από τα μέτρα που παίρνει ο καθένας μας. Όσο αφήνουμε τον ιό να μεταδίδεται, και αυτή τη στιγμή το όμικρον είναι εξαιρετικά μεταδοτικό, και παρόλο που ο εμβολιασμός προστατεύει ως ένα βαθμό από τη βαριά νόσο, δεν προστατεύει από τη μετάδοση όπως θα θέλαμε, όσο συνεχίζει να μεταδίδεται μεταξύ ανθρώπων, θα συνεχίσει να αποκτά μεταλλάξεις. Θα βλέπει όλο και περισσότερα αντισώματα και φοβάμαι ότι κινδυνεύουμε να φτιάξουμε σε μια μετάλλαξη που θα είναι ακόμα πιο δύσκολη να αντιμετωπιστεί από την όμικρον. Αυτό είναι φιαλτικό τώρα που λέτε. Δυστυχώς. Ναι. Ακόμα, κυρία Χατζιωάννου, συγγνώμη, καλημέρα. Εάν τα κάναμε όλα τέλεια, εμείς στη χώρα μας, εμείς στην Ευρώπη, εμείς στο βόρειο ημισφαίριο, η απορία μου είναι, αν στο νότιο ημισφαίριο, το χειμώνα, στην Αφρική, στην Ασία, κάπου στον κόσμο, θα μπορούσε να υπάρξει μια μετάλλαξη που θα μας επηρεάζει μετά και εμάς πάλι. Δηλαδή να επέστρεφε το χειμώνα. Φυσικά. Ναι. Φυσικά, όπως και η Όμικρον που ξεκίνησε από την Νότιο Αφρική και δυστυχώς σε αυτή την περίπτωση όταν μιλάμε για μια πανδημία μπορεί μια χώρα να είναι πάρα πολύ καλά θωρακισμένη, αλλά αν οι γείτονες ή
με την παγκοσμιοποίηση των ταξιδιών μια άλλη χώρα έχει πρόβλημα, φυσικά και θα έρθει σε κάποια στιγμή σε όλες τις χώρες. Και συγκεκριμένα για την Ελλάδα, στην αρχή της πανδημίας, εγώ βρήκα τα μέτρα εξαιρετικά. Ήμασταν πρωτοπόροι στο να κάνουμε κατευθείαν να κλείσουμε, να περιορίσουμε τη μετάδοση και τα πήγαμε τόσο καλά. Τώρα φοβάμαι ότι είμαστε στη λίστα των χαμένων. Πολλοί άργησαν να πάρθουν τα μέτρα, γίνονται συνέχεια λάθος αποφάσεις κατά τη γνώμη μου και φοβάμαι ότι είμαστε σε δύσκολη στιγμή. Δεν βλέπω ύφεση προς το παρόν. Τώρα έχουν ανοίξει σχολεία, πανεπιστήμια στην Ελλάδα. Ξέρετε σχολεία, κάτι, πανεπιστήμια. Γιατί έχουμε και πολύ κακούς αριθμούς, κυρία Χατζιωάννου, και στους νεκρούς και στους διασωληνωμένους. Και ήθελα να σας ρωτήσω γι' αυτό. Ευτυχώς έπεσαν κάπως τα κρούσματα. Αλλά αυτοί οι αριθμοί με τα θύματα είναι αρκετά υψηλοί. 1000 νεκροί από την αρχή του χρόνου. Έτσι. Περίπου είναι. Μέσα στο 22. Ναι. Αυτό πώς το εξηγείτε, γιατί μας συμβαίνει αυτό τώρα? Συγγνώμη, πιο ακριβώς. Γιατί έχουμε τόσο μεγάλο αριθμό θυμάτων, διασωληνωμένων και νεκρών, ενώ έχουν πέσει κάπως τα κρούσματα? Γιατί έχετε μεγάλο ποσοστό ανεμβολίαστων, γι' αυτό. Μάλιστα. Είναι όλα τα στοιχεία δείχνουν το ίδιο πράγμα. Όταν είσαι εμβολιασμένος, έστω και με 2 δόσεις, έχει συμπτώματα, αλλά δεν είναι τόσο σοβαρά. Η πλειοψηφία των ασθενών που νοσούν σοβαρά, χρειάζονται διασωλήνωση και πεθαίνουν, είναι ανεμβολιαστοί. Όταν στην Ελλάδα το ποσοστό εμβολιασμένων είναι κάτω από 70%, για μένα είναι αναμενόμενο να βρίσκεστε σε αυτή την κατάσταση. Να σας ρωτήσω κάτι. Αν σας έλεγε κάποιος πολιτικά, που εδώ τώρα εσείς κοιτάτε το ερευνητικό, το ιατρικό και προσπαθούν οι πολιτικοί να ισορροπήσουν την οικονομία με την ιατρική, τι πρέπει να κάνουμε σήμερα για να σταματήσει αυτό που συμβαίνει στην Ελλάδα, τι θα λέγατε? Δύσκολη η ερώτηση, γιατί υπάρχουν, όπως ξέρετε, πάρα πολλοί παράγοντες οι οποίοι πρέπει να θεωρήσει μια κυβέρνηση. Για μένα αυτή τη στιγμή, και είναι πραγματικά εξαιρετικά δύσκολη η απόφαση, υποχρεωτικός εμβολιασμός. Σε όλους. Σε όλους. Να αφήσουμε τα bonus, πάρε 100 ευρώ αν εμβολιαστείς, ή τα πρόστιμα αν δεν εμβολιαστείς. Υποχρεωτικός εμβολιασμός. Διαφορετικά δεν βγαίνουμε. Δεν καθαρίζουμε, λέτε, εύκολα. Ξέρετε, γιατί ακούγονται διάφορα και επειδή τα έχουμε ανάγκη να πάρουμε θάρρος και δύναμη και κουράγιο, γιατί όπως λέτε και εσείς ειδικοί πολλές φορές, ο άνθρωπος κουράζεται, ο ιός δεν κουράζεται. Ακούμε ότι την άνοιξη τελειώνουμε, το καλοκαίρι τελειώνουμε. Όλα αυτά δηλαδή να μην τα ακούμε. Όχι. Για μένα όχι. Ναι. Είναι εξαιρετικά πρόημα. Αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να προβλέψω πότε θα τελειώσει το κύμα του όμικρον σε πολλές περιοχές. Και δεν, όπως είπα και πριν, αυτό που φοβάμαι είναι το τι θα ακολουθήσει μετά το όμικρον. Ότι μπορεί να έρθει και άλλη παραλλαγή. Λέτε που να μην πιάνει ακριβώς και τα εμβόλια. Αυτό. Άρα λοιπόν, από ό,τι καταλαβαίνω, γιατί το είπα πριν, να μην απελπιζόμαστε όμως, να επιμένουμε και τουλάχιστον να κάνουμε ό,τι περνάει το χέρι μας, ακόμα και αν είναι αυτό το εμβόλιο. Ή κυρίως αυτό. Ακριβώς. Πάντως. Συγγνώμη, όσο γίνεται κάποια μέτρα, αλλά βέβαια είναι δύσκολο. Αυτή τη στιγμή είπαμε, αν είχε καθυστερήσει παραδείγματος χάρη το άνοιγμα των σχολείων, το άνοιγμα των πανεπιστημίων, κάποιος περιορισμός σε συναθρήσεις που φέρνουν πολλά άτομα μαζί, έστω και αν είναι εμβολιασμένα, έστω και αν φοράνε μάσκες. Γιατί ξέρουμε ότι είναι υπερμεταδοτικό, ξέρουμε ότι πολλά νοσοκομεία είναι στα πρόθυρα κρίσης. Ξέρουμε ότι επηρεάζει όχι μόνο αυτούς που νοσούν με COVID, αλλά και αυτούς που πρέπει να κάνουν άλλες επεμβάσεις και δεν βρίσκουν νοσοκομείο να πάνε. Επηρεάζει το ολόκληρο το σύστημα υγείας. Σίγουρα και η πίεση είναι τεράστια. Δυστυχώς χρειάζεται αυτές τις ημέρες να πηγαίνω σε κάποιο νοσοκομείο της ελληνικής επαρχίας, διότι νοσηλεύεται ένα δικό μου πρόσωπο. Πιο δικό μου δεν θα γινόταν, είναι η μητέρα μου. Και βλέπω την πίεση, κυρία Χατζιωάννου, βλέπω τον αγώνα που κάνουν αυτοί οι άνθρωποι, βλέπω τι τραβάνε και είναι και τεράστιο το ζήτημα τι γίνεται και με τις άλλες παθήσεις, γιατί δεν είναι μόνο ο κορονοϊός. Και θέλω να σας ρωτήσω αν θα χρειαστεί άλλο εμβόλιο για όλο αυτό που συμβαίνει. Κοιτάξτε, είναι και αυτή επίσης η ερώτηση που δεν είμαστε εντελώς σίγουροι τι ακριβώς θα γίνει. Αυτή τη στιγμή, όπως είπα, η τρίτη δόση, παρόλο που δεν είναι ανανεωμένη, καταφέρνει αρκετά σημαντική αύξηση αντισωμάτων εναντίον της όμικρον. Ξέρουμε επίσης ότι τα εμβόλια όπως είναι αυτή τη στιγμή καταφέρνουν να δραστηριοποιήσουν και άλλες αντιδράσεις του ανοσιοποιητικού μας εκτός από τα αντισώματα, οι οποίες εξακολουθούν να βλέπουν, ας το πούμε έτσι, το όμικρον. Τώρα θα δούμε αν χρειαστεί ανανεωμένη δόση. Αυτό θα εξαρτηθεί από το πώς θα εξελιχθούν οι αντιδράσεις σε αυτούς που έχουν προσβληθεί από το όμικρον. Και αυτές οι μελέτες έχουν τώρα μόλις αρχίσει.
Mm-hmm. Η πρώτη που έχω δει είναι μόλις 13 άτομα. Οπότε είναι πολύ νωρίς για να σας πω τι θα γίνει. Πολύ περιορισμένο έτσι το εύρος. Πώς θα αλλάξουν τα εμβόλια που ξέρουμε μέχρι τώρα, αυτά που έχουμε γνωρίσει ως τώρα? Κοιτάξτε, η Pfizer ξέρω ότι ήδη αναπτύσσει εμβόλιο ειδικά εναντίον της Όμικρον, νομίζω και η Moderna το ίδιο. Φυσικά όμως παίρνει αρκετούς μήνες μέχρι να βγει το καινούριο στη κυκλοφορία. Mm-hmm. Αυτό που φοβάμαι εγώ είναι ότι μέχρι να φτάσει σε ευρεία κυκλοφορία, ώστε να μπορεί να χορηγηθεί σε πολλούς ανθρώπους, θα έχει περάσει αυτό το κύμα. Έτσι. Ακριβώς. Άρα κρατάμε όλα αυτά που μας είπατε, που είναι αυτό που πρέπει να ξέρουμε πια όλοι μας, ότι θέλει προσοχή, θέλει αποστάσεις, θέλει εμβολιασμό, θέλει καλές μάσκες και ο Θεός βοηθός. Ιδανικά θα θέλει και καραντίνες, αλλά... Να. Αλλά έχεις και μια οικονομία και στιγμές, για ένα κόσμο που αντιδρά, δυστυχώς. Σαφώς. Κυρία Χατζιωάννου, δεν ξέρω αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι άλλο εσείς, κλείνοντας αυτή τη συζήτηση. Το μόνο που θα πω, το έχουμε ξαναπεί χιλιάδες φορές, είναι ότι τα εμβόλια είναι και ασφαλή και αποτελεσματικά. Ειδικά με την τρίτη δόση. Δεν υπάρχει... Πώς να το πω, ο κίνδυνος από τη μείωση είναι πάρα πολύ μεγαλύτερος από οποιονδήποτε παρενέργεια των εμβολίων που έχουμε αυτή τη στιγμή. Και μακάρι να σας ακούνε όσοι φοβούνται και έχουν αυτή τη φυσική ανησυχία που υπάρχει μέσα στον άνθρωπο, το να ανησυχεί για κάθε τι καινούριο, αλλά να καταλαβαίνουν από εσάς τους ειδικούς ότι είναι ασφαλές και αυτό που δεν είναι ασφαλές είναι ο κορονοϊός. Είναι κάτι που μας το έχει δείξει εδώ και 2 χρόνια. Θα ήταν χαρά μας να τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστώ θερμά, κυρία Χατζιωάννου. Εγώ σας ευχαριστώ.